κλείσει ο αυτοδιοικητικός μου κύκλος, αυτές τις στιγμές θα πάρω μαζί μου. Στιγμές που μόνο εσείς μπορέσετε να μου δώσετε. Περιστεριώτησες, περιστεριώτες, ερχόμενος, μου είπαν κάποιοι συνεργάτες, κρατάς το λόγο σου, έχεις φέρει τα χαρτιά μαζί σου, έχεις γράψει το λόγο που θα πεις. Του είπα, με το που θα βρεθώ στο μικρόφωνο θα το πω. Περιστεριώτησες, περιστεριώτες, φίλες και φίλοι, άνθρωποι της καρδιάς μου, εμείς 12 χρόνια γράφουμε λόγους. Λόγους που υλοποιούμε. Θα με έχετε ακούσει τώρα τελευταία να λέω, όταν με ρωτάνε, για πες μου δήμαρχε, τι έχεις να πεις. Εγώ τους απαντώ ότι όταν είσαι δήμαρχος 12 χρόνια σε μια πόλη, αν λες πολλά, πά να πει ότι δεν έχεις κάνει έργα πολλά. Φίλες και φίλοι, εδώ ήρθαμε σήμερα να γιορτάσουμε. Να γιορτάσουμε, και σημειώστε το αυτό που θα σας πω. Την Κυριακή στις 18 Μαΐου θα γράψουμε τη μεγαλύτερη ιστορία, τη μεγαλύτερη νίκη στην αυτοδιοίκηση στον Δήμο της πόλης μας. Στην ιστορία αυτής της πόλης, την Κυριακή θα γράψουμε ένα θρίαμβο, όλοι μαζί. Θα είναι μία νίκη βέβαια χωρίς ιτημένους. Το βράδυ της Κυριακής που θα κερδίσουμε εμείς δεν θα έχει χάσει κανείς. Θα είναι μία νίκη της πόλης, μία νίκη της δημοκρατίας, μία νίκη της κοινωνίας. Φτάσαμε στο τέλος προεκλογικής περίοδου. Για μία ακόμη φορά εμείς δεν παραπληροφορήσαμε, δεν συκοφαντήσαμε, ψέματα δεν είπαμε, σεβαστήκαμε την κάθε άποψη, γιατί εμείς έχουμε μάθει μάχες να δίνουμε μόνο για την πόλη. Φίλες και φίλοι, τι να πω εγώ σε εσάς, τι να σας πω όταν εγώ και εσείς, εσείς και εγώ, 12 χρόνια έχουμε αναπτύξει μια άλλη σχέση, μια άλλη επικοινωνία. Τι να σας πω, ένα πράγμα όμως θέλω να ζητήσω. Από τον καθένα και την καθεμιά από εσάς. Βάλτε στην καρδιά σας το περιστέρι, κλείστε λίγο τα μάτια σας και σκεφτείτε πώς ήταν η πόλη πριν λίγα χρόνια και πώς είναι τώρα, και αποφασίστε. Αυτή η πόλη το Περιστέρι, αυτή η πόλη που χτίστηκε από τη φτώχεια της πατρίδας, γιατί όπως έχω πει και άλλες φορές, το Περιστέρι είναι μια κυβωτός γεμάτη Ελλάδα, Μακεδόνες, νησιώτες, Μεσίνοι, Αιτωλοακαρνάνες, από όλη την πατρίδα πριν κάποια χρόνια ήρθαν σε αυτά τα Άγια Χώματα, σε αυτή την πόλη που ο πυρήνας της είναι Μικρασιάτες και Πόντι, βρεθήκαν από όλη την Ελλάδα και κάνα μια κυβωτό γεμάτη πατρίδα. Αυτή η φτώχεια της πατρίδας μας έχτισε αυτή την πόλη, μια πόλη πλέον σύγχρονη. Παρακολουθείτε το τελευταίο καιρό διάφορα πάνελς στην τηλεόραση. Δήμαρχοι από διαφορετικές πόλεις στο Λεκανοπέδιο Αττικής, όλοι έχουν βάλει ως σημείο αναφοράς το Δήμο Περιστερίου. Όλοι θέλουν η πόλη τους να ανέβει στο ψηλό αυτοδιοικητικό ράφι που είναι η πόλη δικιά μας. Μια πόλη πλέον σύγχρονη, με σταθμούς μετρό, με γήπεδα, με βροχονηπιακούς σταθμούς, με πλατείες σύγχρονες. Ρίξτε μία ματιά, θυμηθείτε πώς ήταν εδώ το άλσος μας πριν 2 χρόνια και πώς είναι τώρα. Στον αθλητισμό πρωτοπόροι. Προχθές, αγαπητοί συμπολίτες, ήμουνα με έναν υποψήφιο δήμαρχο του Πειραιά και έλεγε αυτό στα δικά του και εμείς στα δικά μας. Και όταν ξεκίνησα εγώ να λέω στο κομμάτι του αθλητισμού, παραδείγματος χάρη, ότι εμείς
Στην πόλη μας έχουμε 4 ομάδες μπάσκετ, που δυστυχώς βέβαια καμία δεν είναι στα ψηλά, στις ψηλές κατηγορίες, και έχουμε 8 κλειστά στάδια. Έχουμε 2 γήπεδα με ταρτάν για κλασικό αθλητισμό. Έχουμε 2, εγκαινιάζεται το δεύτερο σε ένα μήνα, υπερσύγχρονο κολυμβητήριο, το δεύτερο στην πόλη, που ο Πειραιάς δεν έχει. Ούτε κλειστά στάδια, ούτε κολυμβητήρια, ούτε γήπεδα για κλασικό αθλητισμό. Προχθές ήμουνα με έναν υποψήφιο δήμαρχο Θεσσαλονίκης και του έλεγα, καταλαβαίνω, κι εγώ θα στεναχωριόμουν αν ήμουν Θεσσαλονικιός. Γιατί το Περιστέρι σε σύγκριση με τη Θεσσαλονίκη προηγείται εδώ και κάποια χρόνια που έχει 3 σταθμούς μετρό εντός των ορίων της πόλης. Είμαστε ο μοναδικός δήμος μετά το Δήμο της Αθήνας που έχουμε 3 σταθμούς μετρό. Πόλης με πολύ μεγαλύτερη αντικειμενική αξία γης και δεν έχουν σταθμούς μετρό που προσδίδει ο σταθμός μετρό μια διαφορετική ποιότητα ζωής στους κατοίκους. Φίλες και φίλοι, τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω, να σας διαβεβαιώσω, ότι αυτή η πενταετία η καινούρια θα είναι μια πενταετία η οποία θα είναι η πιο αποδοτική. Μια πενταετία που θα κάνει τη διαφορά. Όπως ξέρετε, έχουμε κάνει μια τεράστια ανανέωση στην παράταξη. Το 65% των παιδιών είναι νέα. Εδώ όμως θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι από τη στιγμή που οι συμπολίτες στην Κυριακή μας δανείσουν την εμπιστοσύνη τους για άλλα 5 χρόνια, αυτό θα είναι ένα χειροκρότημα, αν θέλετε, μια ευγνωμοσύνη, αν θέλετε, όχι απέναντι στον Δήμαρχο, αλλά απέναντι στην ομάδα του Δημάρχου. Γιατί όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, μάγκας μόνος του κανείς δεν γίνεται. Μια πόλη δεν την αλλάζει μια μονάδα. Μια πόλη την αλλάζει μια ομάδα. Κι αν εγώ δεν είχα την τύχη να είχα δίπλα μου τέτοιους συνεργάτες, που ό,τι βλέπετε σε αυτή την πόλη, ό,τι έργα υπάρχουν σε αυτή την πόλη, είναι και το δικό τους αποτύπωμα. Χωρίς τη δικιά τους βοήθεια. Και όπως σας έχω πει πάρα πολλές φορές, όταν βρίσκομαι ανάμεσά σας και κουβεντιάζω, μπορεί να είμαι σε ένα θέατρο, μπορεί να είμαι σε μια πλατεία, μπορεί να είναι σε έναν τεράστιο χώρο που έχει πλημμυρίσει σήμερα από εσάς, αισθάνομαι σαν να είμαι στο γραφείο μου και τα λέμε εντελώς παρείστικα. Γιατί έτσι αισθάνομαι το Περιστέρι. Μια οικογένεια, μια γειτονιά, μια αγκαλιά. Λοιπόν, θα πρέπει να σας εξομολογηθώ ότι πριν από λίγους μήνες φώναξα κάποιους ανθρώπους που από την πρώτη στιγμή που ξεκινήσαμε πριν κάποια χρόνια να ασχοληθούμε με τα κοινά της πόλης ήταν άνθρωποι που ήταν στην πρώτη παρέα, στην πρώτη χούφτα. Αυτοί που ήρθανε και μου είπανε, Ανδρέα, πάμε να ρίξουμε το βότσαλο στη λίμνη, να κουνήσουμε τα νερά στην πόλη, να αλλάξουμε, να γυρίσουμε σελίδα, να φέρουμε μια άλλη αντίληψη διοίκησης. Και εδώ ανοίγω μια παρένθεση. Τι εννοώ άλλη αντίληψη διοίκησης και άλλη αντίληψη πώς βλέπεις την πόλη. Να μην κοροϊδευόμαστε. Πρέπει να μιλήσουμε περιστεριώτικα. Κάποτε το Περιστέρι μπορεί να ήταν κόκκινο. Σήμερα δεν είναι. Ούτε κόκκινο είναι. Ούτε πράσινο είναι. Ούτε μπλε είναι. Είναι λευκό και δυνατό. Το Περιστέρι της ελπίδας, το Περιστέρι της προόδου, το Περιστέρι της συντροφικότητας, το Περιστέρι της αλληλεγγύης, το Περιστέρι της ανθρωπιάς, το Περιστέρι που είμαστε όλοι εμείς. Πριν λοιπόν κάποιους μήνες φώναξα
αυτά τα παιδιά που μαζί ξεκινήσαμε και τους είπα ότι συντροφάκια μου, μαζί ξεκινήσαμε. Έχουμε γυρίσει σελίδα σε αυτή την πόλη. Ο κόσμος βλέπει το έργο που έχει γίνει. Αλλά έρχεται κάποια στιγμή που πρέπει να κάνουμε στην άκρη για να περάσει και η νέα γενιά. Η νέα γενιά στην οποία εγώ πιστεύω, φανατικά πιστεύω, σε αυτό το νέο Περιστέρι, στα νέα παιδιά της πόλης, που εκπροσωπούν τις νέες γενιές της πόλης. Αυτό το Περιστέρι είναι το καλύτερο Περιστέρι και με έχετε ακούσει πολλές φορές να λέω ότι όποιος πιστέψει ότι είμαι εγώ το καλύτερο Περιστέρι έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο λάθος. Το καλύτερο Περιστέρι είναι αυτά τα παιδιά που φέραμε στην παράταξη. Σε μια ανανεωμένη παράταξη της τάξεως του 65%. Κατεβάζουμε και συμμετέχουμε με το ψηφοδέλτιο την Κυριακή στις εκλογές, το ψηφοδέλτιο της Εθνικής Περιστερίου. Αυτό είναι το ψηφοδέλτιο. Αυτό δεν είναι ψηφοδέλτιο. Είναι η Dream Team της πόλης. Συμπολίτες, συμπολίτες. Στο κάλεσμα λοιπόν πριν 2-3 μήνες κάποιων άμεσων συνεργατών και λέγοντας ότι σε μία πόλη που πριν από 12 χρόνια σηκώσαμε τα μανίκια, δουλέψαμε σκληρά, νιώσαμε και ζήσαμε χαρές και λύπες, είδαμε στόχους να πετυχαίνονται και στόχους που δεν πετύχαμε ακόμα, αλλά προσπαθήσαμε, δουλέψαμε με πάθος και μεράκι, με αυτή την περιστεριώτικη καψούρα που όλοι έχουμε μέσα μας για αυτή την πόλη. Και βλέποντας αυτό το αποτέλεσμα, αυτή την θεαματική μετάλλαξη σε αυτό που κάποτε λέγανε Περιστεράκι, σήμερα να είναι μια πόλη σύγχρονη, μια πόλη προοδευτική, μια πόλη να ζεις, μια πόλη που δεν διέθετε ούτε αυτές τις υποδομές που έχει σήμερα στον πολιτισμό, ούτε στον αθλητισμό. Μια πόλη που δεν είχε τέτοιες κοινωνικές δομές. Μια πόλη που δεν είχε αυτές τις πλατείες που διαθέτει τώρα. Μια πόλη που δεν είχε τέτοια έξωθεν καλή μαρτυρία που έχει σήμερα. Αυτή την πόλη, λοιπόν, και αυτό το έργο έγινε με αυτούς τους συνεργάτες. Και τους είπα, επειδή έρχεται κάποια στιγμή ο καιρός και η στιγμή που πρέπει να κάνουμε στην άκρη για να περάσει η νέα γενιά, ζήτησα από τους ανθρώπους που μαζί δουλέψαμε να κάνουν στην άκρη για να φέρουμε στο προσκήνιο τα νέα παιδιά, για να μου δοθεί η ευκαιρία να κάνω την ανανέωση, αυτή τη θεαματική ανανέωση του 65%. Σημερινοί συνεργάτες μου, αδέλφια μου, σημερινοί αντιδήμαρχοι, πρόεδροι, δημοτικοί σύμβουλοι, δεν είναι υποψήφοι. Δεν αποχαιρετούν όμως την πόλη. Θα είναι δίπλα στη δημοτική ομάδα, δίπλα στην προσπάθεια της επόμενης πενταετίας. Άνθρωποι που έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους και για μία ακόμη φορά θέλω δημόσια να τους ευχαριστήσω. Όπως ο Θόδωρας ο Αρβανίτης, όπως η Νεκταρία η Ευσταθιάδου, όπως η Μέρη η Αγγελοπούλου, όπως ο Σάββας ο Αβραμίδης, όπως ο Μάκης ο Πρέκας, όπως ο Νίκος ο Μιχαλόπουλος. 10-11 παιδιά. Παιδιά που με αυτούς δουλέψαμε και φτιάξαμε ό,τι φτιάξαμε. Και κάνουν στην άκρη. Κάνουν στην άκρη για να περάσει το καλύτερο Περιστέρι. Το καλύτερο Περιστέρι που με σύγχρονη σκέψη, φωτεινές πρωτοβουλίες, αλλά χάνια στις ανάσες, θα δουλέψει μαζί με τους παλιούς για να φέρει το μέλλον κοντά, για να πάει το Περιστέρι μπροστά, για να ανέβουν στο άρμα της πόλης και να γίνουν οι νέοι νίωχοι, αυτοί που θα κρατήσουν τα γέμια της πόλης
για το επόμενη πενταετία, δεκαετία, δεκαπενταετία. Φίλες και φίλοι, πολλοί είναι αυτοί που μου λένε, ρε Ανδρέα, έχεις κάποια ελαττώματα. Όλοι έχουμε ελαττώματα. Μου προσδίδουν ελάττωμα ότι ακόμα και τη σκέψη μου τη λέω βροντερά. Φίλες και φίλοι, ναι, ασφαλώς κι εγώ βρίσκομαι στο τέλος ενός αυτοδιοικητικού κύκλου. Γι' αυτό ο Περιστεριώτης όμως για ένα πράγμα πρέπει να είναι σίγουρος. Ότι στο φινάλε αυτής της αυτοδιοικητικής μου καριέρας εγώ τον Περιστεριώτη και την Περιστεριώτησα δεν πρόκειται να τον προδώσω. Γι' αυτό λέω ότι αυτή η δημαρχιακή θητεία θα είναι η πιο πετυχημένη, η πιο αποδοτική. Θα είναι η πενταετία που θα βάλει το Περιστέρι στο δρόμο της δημιουργικής φαντασίας των έργων και της κοινωνικής προσφοράς. Φίλες και φίλοι, όταν ξεκίναγα αυτό το ταξίδι το αυτοδιοικητικό, ειλικρινά σας λέω, δεν ήξερα ότι θα πλημμυρίσει η καρδιά μου και η ψυχή μου από αγάπη. Δεν ξέρω αυτή την αγάπη, αυτή την εκτίμηση, αυτές τις μοναδικές στιγμές που ζω, δεν ξέρω πόσες πολλές τετραετίες ή πενταετίες θα έπρεπε να είμαι δήμαρχος για να ανταποδώσω αυτή την αγάπη. Περιστεριώτησες, Περιστεριώτες, στέκομαι μπροστά σας με ένα αίσθημα ευθύνης, ταπεινοφροσύνης και υποχρέωσης. Λένε ότι ο Παχατουρίδης έκανε το Περιστέρι ένα από τα μεγαλύτερα λάθη. Όχι. Εσείς κάνατε τον Παχατουρίδη. Και εγώ ποτέ δεν πρόκειται να το ξεχάσω. Αγαπητοί μου συμπολίτες, χαίρομαι που για μία ακόμη φορά φτάνουμε στο τέλος μιας προεκλογικής περίοδου χωρίς εμείς να προσφύγουμε σε λαϊκισμό και λασπολογία. Το Περιστέρι δεν τα χρειάζεται αυτά. Το Περιστέρι, όπως με έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές να λέω, και να λέω την ταυτότητα της πόλης. Το Περιστέρι είναι μια πόλη δημοκρατική, μια πόλη φιλάδελφη, μια πόλη συντροφική, μια πόλη που έχει κατοίκους με αξιοπρέπεια, με ευπρέπεια. Εγώ, φίλες και φίλοι, εδώ είναι οι συνεργάτες μου. Από την πρώτη στιγμή που και τα νέα παιδιά ενταχθήκανε στη δικιά μας ομάδα, ένα πράγμα τους είπα ότι είναι απαγορευτικό στη δικιά μας παράταξη. Μη συκοφαντήσετε. Μη λασπολογήσετε. Τέτοιες συμπεριφορές, τους είπα, θέτουν τους υποψήφιους εκτός της ανεξάρτητης παράταξης πολιτών που με την κοινωνία μπροστά έχω τη μεγάλη τιμή να ηγούμε. Και πέρασε μία προεκλογική περίοδο που εμείς δεν κατηγορήσαμε κανέναν. Δυστυχώς όμως αυτό δεν το ακολουθούσαν όλοι. Και τι δεν ακούσατε. Και τι δεν άκουσα. Πρόσφατα, επειδή όπως έχω πει θέλω να τα μοιράζομαι και τα σοβαρά αλλά και τα προεκλογικά ευτράπελα μαζί σας, στην τελευταία ομιλία πριν λίγες μέρες εδώ απέναντι στο Άλσος με πλησίασε ένας συμπολίτης και μου λέει, Δήμαρχε, ξέρεις, αγαπάμε, είμαι σίγουρος ότι το αποτέλεσμα θα είναι θριαμβευτικό και την Κυριακή που θα γίνουν δημοτικές εκλογές βέβαια στεναχωριέμαι, αλλά μη σε νοιάζει, επειδή και ο αδελφός μου
εντάξει, το ίδιο πράγμα, αλλά το πάλεψε. Και θα σου πω εγώ, τέλος πάντων, μετά τις εκλογές, είναι 1,5 ώρα μακριά από το Μόναχο. Εκεί, πλέον, ψουρωμένος σαν άνθρωπος. Εγώ κατέβηκα, αυτός μου λέει για το Μόναχο. Δεν καταλάβω. Λέει, εντάξει, ας πούμε, θα δώσεις τη μάχη, αλλά μετά θα το πούμε, μην σε ανησυχεί, ξεπερνιέται. Ήταν ένας από αυτούς που τα παπαγαλάκια, έτσι, που υπάρχουν στην πόλη, είχαν και έχουν διαρρεύσει ότι ο Δήμαρχος είναι άρρωστος, πεθαίνει σε ένα χρόνο. Και εκεί πέρα ενδεχομένως είχε έξω από το Μόναχο, δεν ξέρω από τι έπασε ο αδελφός του συμπολίτη, και ενδεχομένως είχε ακούσει ότι το από το ίδιο και εγώ, και γι' αυτό μου έλεγε ένα κέντρο αποθεραπείας. Τέλος πάντων, αυτά έχουμε ακούσει πολλά. Έχουμε ακούσει πάρα πολλά. Έχουμε ακούσει να λένε 1,002 πράγματα για τα οικονομικά, παραδείγματος χάρη, του Δήμου. Δεν πείθουν κανέναν. Γιατί είναι οι λασπίτσες των τελευταίων ημερών. Γιατί αν υπήρχε κάτι, έπρεπε να το λέγανε πριν ένα χρόνο. Σήμερα, σε μία εκπομπή στην ΕΤ, με ρωτήσανε το πρωί, μου λένε, Δήμαρχε, εντάξει, όλοι μιλάνε για το Περιστέρι, όλοι μιλάνε για ένα αναγεννημένο Περιστέρι, ερχόμαστε, το βλέπουμε φωτεινό, καθαρό, έργα πολλά, πείτε μας όμως. Μετά από 3 πετυχημένες δημαρχιακές θητείες, ζητάτε πάλι την εμπιστοσύνη των συμπολιτών, πείτε μας την επόμενη δημαρχιακή θητεία, ποιο θα είναι το μεγάλο έργο που θα κάνετε. Συμπολίτσες και συμπολίτες, επειδή και εσείς ενδεχομένως να θέλετε να μου κάνετε αυτή την ερώτηση, εγώ η απάντηση που έδωσα ήταν ότι πριν σας πω ποιο θα είναι το επόμενο μεγάλο έργο της επόμενης δημαρχιακής θητείας, είπα θα σας πω ποιο είναι το μεγαλύτερο έργο που έχω κάνει όλα αυτά τα 12 χρόνια. Αγαπητοί συμπολίτες, το μεγαλύτερο έργο που έχουμε κάνει αυτά τα 12 χρόνια είναι το εξής. Μέσα σε αυτή την 12ετία, όλοι είδατε, στην πόλη να γίνονται τεράστια έργα υποδομής. Η πόλη δεν διέθεται δημαρχιακό μέγαρο. Κατασκευάσαμε ένα υπερσύγχρονο δημαρχιακό μέγαρο. Κατασκευάσαμε δεκάδες πλατείες. Κατασκευάσαμε πολλούς βρεφονηπιακούς σταθμούς. Κατασκευάσαμε κολυμβητήρια. Κατασκευάσαμε θέατρα. Κατασκευάσαμε χώρους πολιτισμούς. Κατασκευάσαμε άλση. Κατασκευάσαμε 1,002 πράγματα. Για να γίνουν αυτά, διαχειριστήκαμε πολλά εκατομμύρια ευρώ. Το μεγαλύτερο έργο που έχουμε κάνει, αγαπητοί συμπολίτες και συμπολίτησες, είναι ένα. Ότι σε αυτή την 12ετία, προσέξτε, δεν είμαι δήμαρχος μιας θητείας. 12 χρόνια. Το μεγαλύτερο έργο, λοιπόν, σε αυτή την 12ετία, που διαχειριστήκαμε πολλά εκατομμύρια ευρώ, δεν υπάρχει ούτε ένας, μα ούτε ένας, μακάρι αυτό που λέω να ακουγότανε σε όλη την πόλη, μα ούτε ένας που να πει ότι έστω και ένα ευρώ από αυτά που διαχειριστήκαμε είναι γκρίζο και μαύρο και σκοτεινό. Ούτε ένας φυσικά να πει 12 χρόνια δήμαρχος σε μια Ελλάδα που έχει πλημμυρίσει από λαμόγια, ούτε ένας πιστικά δεν έχει πει ότι στο Δήμο Περιστερίου ένα ευρώ, μα ένα ευρώ, γκρίζο, μαύρο ή σκοτεινό. Και αυτό δεν το λέω εγώ. Όταν έχουμε δείξει και από τηλεοράσεως αλλά και μέσων μαζικής ενημέρωσης, ξέρετε, πριν από 8 μήνες, όταν οι ελεκτικοί μηχανισμοί του κράτους, δηλαδή το Υπουργείο Οικονομικών και το Γενικό Λογιστήριο του κράτους, για 10 μέρες περάσανε από το Δήμο το δικό μας, είναι
υποδειγματικός. Γράφουν οι ελεκτικές υπηρεσίες που ήλεξαν το Δήμο. Δεν μας βάλαν 10. Το 10 είναι 10. Ένας καλός βαθμός. Μας είπανε υποδειγματικούς. Στην ουσία τι λένε? Ότι έτσι όπως λειτουργούν τα οικονομικά του Δήμου μας, πρέπει να λειτουργεί κάθε δημόσια υπηρεσία. Δεν υπάρχουν δήμοι πολλοί που να έχουν τέτοιες ταυτότητες, τέτοια γαλόνια από τις αρχές που ελέγχουν τους δήμους. Φίλες και φίλοι, τι να πούμε. Πολλοί μου λένε, μα μην τα λες. Μα γιατί να μην τα πω. Θυμόσαστε πριν λίγες μέρες, πριν ένα μήνα, δύο, βγαίνανε, λέγανε ο Παχατουρίδης στη λίστα Νικολούδη. Και έλεγα, ρε Αρουρέι, ούτε σε λίστα γάμου δεν είμαι. Βγήκε μετά από λίγο καιρό ο κύριος Νικολούδης και είπε 75 δήμους, δημάρχους, τέλος πάντων, που έχουν κάποιες ανακρίβειες, δεν ξέρω, δεν θέλω να πω. Πουθενά ο Παχατουρίδης. Πού είναι αυτή η αρουραίη της νύχτας? Για να ανάψουμε τα φώτα, σίγουρα δεν είναι εδώ. Αλλά, όπως είπαμε, ο Περιστεριώτης και η Περιστεριώτησα και ο καθένας αξιοπρεπής πολίτης γνωριζόμαστε, ξέρει ο ένας τον άλλο. Τελείωσε η προεκλογική περίοδο, Περιστεριωτάκια, τελείωσε. Την Κυριακή πάμε και ψηφίζουμε. Εγώ αυτό που θέλω είναι εσείς, οι συγγενείς σας, οι γείτονές σας, οι φίλοι σας, το Περιστέρι κάθε 4 χρόνια μια Κυριακή μας χρειάζεται. Μην γυρίσουμε την πλάτη στην πόλη. Να πάμε να ψηφίσουμε, γιατί εμείς αποφασίζουμε. Μην γυρίσουμε την πλάτη στην πόλη της καρδιάς μας. Πρέπει όλοι να πάμε να ψηφίσουμε. Όσους γνωρίζουμε, την παρέα μας, τους φίλους μας, και καλό καιρό να κάνει, πηγαίνετε πρωί, ψηφίστε και μετά πηγαίνετε τη βόλτα σας. Πρέπει, επιβάλλεται ο Περιστεριώτης να πάει να ψηφίσει. Η πόλη δεν μας ζητά πολλά. Κάθε 4 χρόνια, μια Κυριακή. Θεωρώ ότι είναι υποχρέωσή μας. Όπως δικιά μου υποχρέωση είναι να εξακολουθώ να στέκομαι απέναντί σας με ένα αίσθημα πολύ μεγάλη υποχρέωση. Δεν ξέρω πώς θα βγάλω αυτή την αγάπη. Αυτή την αγάπη με την οποία όλα αυτά τα χρόνια με συντροφεύει. Ξέρετε, πάντοτε όταν βρισκόμαστε και μιλάμε, μιλάμε μια άλλη γλώσσα. Γλώσσα περιστεριώτικη. Εμείς, όπως είπα πριν λίγα χρόνια, κάναμε στην άκρη τα κόμματα και ενώσαμε την κοινωνία. Το Περιστέρι έχει γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι ο Παχατουρίδης ποτέ δεν ήτανε και ποτέ δεν θα γίνει κομματάρχης δήμαρχος. Τι να το κάνω εγώ το κόμμα όταν έχω εσάς? Πείτε μου, ποιος σήμερα πολιτικός μπορεί να κυκλοφορήσει έξω? Πείτε μου, σήμερα σε μια εποχή που μεταμφιέζονται για να πάνε να φάνε, εγώ κυκλοφορώ και μου λέτε γεια σου Ανδρέα. Φίλες και φίλοι, στηρίξτε και υποστηρίξτε τα νέα παιδιά. Αυτό το 65% των νέων ανθρώπων είναι παιδιά από διάφορα κοινωνικά στρώματα, παιδιά από καθένας στο δικό του τομέα έχει διακριθεί, παιδιά που προέρχονται από οικογένειες με πολύ βαθιές ρίζες στην πόλη, παιδιά με ήθος και ευπρέπεια, παιδιά που, ειλικρινά πιστέψτε με, θα πάνε το Περιστέρι μπροστά, θα πάνε το Περιστέρι στο μέλλον, θα φέρουν μάλλον το μέλλον κοντά. Ειλικρινά πιστέψτε με,
ότι από αυτά τα παιδιά, τα νέα παιδιά που θα μπουν στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα βγει η καλύτερη διοίκηση που θα έχει υπάρξει στην πόλη. Είναι παιδιά τα οποία έχουν πάθος για δουλειά, χωρίς αγκυλώσεις, αλλά με γνώσεις, και παιδιά που προέρχονται μέσα από λαϊκές οικογένειες της πόλης. Για τους δικούς μας υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους, αγαπητοί συμπολίτες, κανένας υπουργός και κανένας βουλευτής δεν θα σας πάρει τηλέφωνο να σας πει βοήθησε τη Γεωργία, την Ελένη, τη Μαριάννα, τον Κώστα, τον Δημήτρη, τον Μπάμπη. Όχι. Είναι παιδιά που προέρχονται μέσα από την πόλη. Είναι παιδιά που θα κάνουν τη διαφορά στην αυτοδιοίκηση. Βέβαια, μην ξεχνάμε και τους συνεργάτες που παραμένουν, που θα είναι η συσσωρευμένη εμπειρία και γνώση στην επόμενη δημαρχιακή θητεία, που μαζί με αυτά τα νέα παιδιά θα πιαστούμε όλοι χέρι-χέρι, θα σηκώσουμε τα μανίκια για να δουλέψουμε για την πόλη. Εμείς, αγαπητοί συμπολίτες, δεν λέμε πολλά. Ξέρετε ότι εμένανε τα πολλά λόγια με κουράζουν. Η πολλή δουλειά με ξεκουράζει. Το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι εγώ έχω απαγορεύσει στον εαυτό μου το ωράριο. Αυτά τα πράγματα θα διδάξω και στα νέα παιδιά. Φίλες και φίλοι, σήμερα μαζευτήκαμε εδώ για να γιορτάσουμε. Θέλω να ευχαριστήσω, δεν πρέπει να το ξεχάσω. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τον Μανώλη Μητσιά, που αφιλοκερδός με μεγάλη χαρά δέχθηκε να έρθει να μας χαρίσει μια όμορφη βραδιά για το Περιστέρι και για το Δήμαρχο που αγαπά. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω δύο δικά μας παιδιά, τα Περιστεριωτάκια που απαρτίζουν το συγκρότημα Κίτρινα Ποδήλατα. Δικά μας παιδιά, που αφιλοκερδώς τα κίτρινα ποδήλατα θα μας διασκεδάσουν. Παιδιά που γεννήθηκαν σε αυτή την πόλη. Παιδιά που μας κάνουν υπερήφανους όπου πηγαίνουν και ταξιδεύουν την τέχνη τους, αλλά συγχρόνως και την πόλη. Τα έχω συναντήσει τα κίτρινα ποδήλατα σε όλη την Ελλάδα, που έχει τύχει να πάω και κατά σύμπτωση τραγουδάνε εκεί, και πραγματικά υπερηφανεύομαι, γιατί αυτά τα παιδιά είναι γέννημα θρέμα της πόλης, είναι παιδιά με ήθος και ευπρέπεια, τα οποία θα τα χειροκροτήσουμε σε λίγο. Φίλες και φίλοι, δεν θέλω να πω περισσότερα. Εγώ ένα πράγμα θέλω να σας πω. Μην ξεχνάτε αυτό που είπα προηγουμένως. Αυτά τα πρόσωπα που βλέπω σήμερα, για μένα είναι αυτές τις εικόνες, αυτές τις στιγμές, θα τις πάρω μαζί μου. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, το πιο όμορφο. Σε μια αυτοδιοικητική πορεία, σε μια πορεία που έγραψε ιστορία, αυτή η παρουσία για μένα θα είναι φυλαχτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαστε όχι μόνο σαν καλλιτέχνες, αλλά κυρίως σαν περιστεριώτες, γιατί νιώθουμε όμορφα όταν περπατάμε στην πόλη μας, νιώθουμε ότι πολλά πράγματα αλλάζουν, βλέπουμε ότι μεταμορφώνεται το Περιστέρι, το βλέπουμε και σε φίλους μας που φεύγουν από τους δήμους τους και τους αρέσει και αν έρχονται εδώ και να κάνουμε βόλτα στη δική μας περιοχή. Και επειδή ζούμε σε εποχές που, αν δούμε πως στην κεντρική εξουσία πλέον οι αποφάσεις είναι ήδη δρομολογημένες και δεν μπορούμε να κάνουμε και πάρα πολλά πράγματα, πιστεύουμε πολύ στην καθημερινότητα του καθενός, στο μικρό κοσμό του, ότι μπορεί να γίνει καλύτερος άνθρωπος, ότι μπορεί να απλώσει το χέρι
με μειωμένο εγωισμό για να δώσει βοήθεια και για να πάρει βοήθεια και νομίζουμε πως έτσι οι περιστεριώτες κάθε βήμα που κάνουν το καταλαβαίνουμε και το κερδίζουμε. Οπότε πιστεύω ότι στην πόλη μας και στην βοήθεια που δίνει ο ένας τον άλλον μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε όλα τα δύσκολα. Οπότε στηρίζουμε την τοπική αυτοδιοίκηση και πάντα μας ενδιαφέρει πολύ περισσότερο σαν πολιτική κίνηση. Αυτό που δεν μπορούν να μας πάρουν είναι οι ποιητές μας. Γι' αυτό και αποφασίσαμε το πρώτο τραγούδι σας πούμε να είναι το Οδυσσέα Ηλίτη, ποιήση, Δημήτρης Λάγιος μουσική, αφιερωμένο στο Περιστέρι, στην πατρίδα μας, με τα όμορφα και τα παράξενά της. Όμορφη και παράξενη πατρίδα, όσα αυτή που μου λέγε δεν είδα. Ρίχνει να πιάσει ψάρια, πιάνει φτερότα, στείνει στη γη καράβι κύκος τα νερά. Κλαίει φίλοι το κόμμα, ξενιδεύεται, μένει στους πέντε δρόμους, σαν αυτή που μου λάχε δεν είδα. Κάνει να πιάσει πέτρα την επάρατα, κάνει να τη σκαλίσει κάνει θάματα, μπαίνει σε ένα βαρκάκι, πιάνει ωκεανούς, ξεσηκωμούς γυρεύει, θέλει τυραννούς. Όμορφη και παράξενη σαν αυτή που μου λέγε δεν είδα. Ευχαριστούμε. Το επόμενο τραγούδι είναι πιο δικό μας. Ξέρετε, είμαστε ένα ροκ συγκρότημα, κάπως επιθετικό. Δεν ξέραμε τι να πούμε σαν δεύτερο τραγούδι σήμερα. Αποφασίσαμε όμως πως είναι η κατάλληλη ευκαιρία για να σας γνωρίσουμε ένα καινούργιο μας τραγούδι. Αφενός διότι δεν πρόκειται να πάμε ποτέ στο Voice και στην τηλεόραση να το πούμε. Οπότε ευκαιρία είναι. Δεύτερον, γιατί αφορά τους νέους ανθρώπους, ιδιαίτερα αυτούς που είναι κοντά στην ηλικία των 16 ετών, που καλούνται να πάρουν αποφάσεις σε ένα πολύ δύσκολο, διαλυμένο και θολό τοπίο. Δεν ξέρω πόσοι 16άριδες υπάρχουν εδώ σήμερα, αλλά νομίζω πως οι περισσότεροι από εδώ έχουμε... Έχετε, γιατί εγώ δεν έχω ακόμα ευτυχώς. Γιο, κόρη, ανιψιό, ανιψιά, εγγονό, εγγονή, σε αυτή την ηλικία και μπορείτε να συμμεριστείτε την αγωνία τους. Το μήνυμα του τραγουδιού ζητάει να απλωθεί σε όλους εμάς που καλούμαστε να πάρουμε αποφάσεις, γιατί εκτός από τις δημοτικές εκλογές έχουμε και άλλες εκλογές και πρέπει να ψηφίσουμε για πρώτη φορά ίσως με συνείδηση σε αυτά τα παιδιά και όχι σε δικά μας μικρό βολέματα. Ετών 16. Είμαι 16.
φυλάξει, Θεός φυλάξει. Μοναδικός κληρονόμος της μεγάλης εντολής. Τυχερός από κούνια, τυπάκι και λαΐς. Χαλιέμαι και αγαπώ, μισχέμαι και γελώ, φτιάχνω κεφάλι. Μ' έχω την τρέλα μου λυσμένη σε μπουκάλι. Που το έχω ρίξει στη θάλασσά μου. Να ταξιδέψει με τα χάρτινα όνειρά μου. Να αναβρει τους ναυαγούς που τραγουδάνε. Για ένα κόσμο που ποθούν και λαχταράνε. Σαν ταξιδιάρικα πουλιά που έχουν πηξίδα την καρδιά και ζουν ακόμα. Πετούν ακόμα. Χωρίς η πίστη να τους βγει, χωρίς ο νους τους να καεί. Χωρίς να τρέξει το αίμα από το στόμα. Ετών 16. Είμαι 16. Είμαι 16. Θεός φυλάξει. Σε αυτό το πόλεμο που ζω είμαι στρατιώτης και μωρό. Τι άντεξες για μένα, ναι μητέρα. Να μεγαλώσω δεν μπορώ. Το γάλα σου είναι χημικό. Ετών 16. Με έχει πειράξει. Που είμαι στη νέα εποχή. Ένα χαρτί που έχει καεί. Το σύγχαμα που ζω εδώ και δεν φτιάξει. Για να πεθαίνω στο κουπί. Με έχετε κλείσει στο κλουβί και έχω λυσάξει. Λίγο ρυθμό έχουμε. Έχω βαφτίσει τη βάρκα μου αγωνία. Όπως την νιώτη μου που βλέπετε σε μάγαζι γωνία. 16 συναυτά ξαθεωμένο. Πισόπλατα σκληρά μαχαιρωμένο. Κάνε ξηράφι που θερίζει η αγάπη μου. Και άμα θέλετε να ζήσετε κι εσείς μέσα στο χάρτη μου, θα λύσετε το γόρδιο που με πνίγει. Και άμα διψάσετε θα πιείτε μονάχα από το δάκρυ μου. Πολύ φοβάμαι πως είστε λίγοι. Μα λαχταράτε η ψυχή μου να αποτύχει. Στοιχηματίστε, μα θα έχω φύγει. Και σας λυπάμαι για να πω η ιστορία σας πως λύγει. Ετών 16. Είμαι 16. Είμαι 16. Είμαι 16. Θεός φυλάξει. Σ' αυτό το πόλεμο που ζω είμαι στρατιώτης και μωρό. Τι άντεξες για μένα, ναι μητέρα. Να μεγαλώσω δεν μπορώ. Το γάλα σου είναι χημικό. Ετών 16. Με έχει πειράξει. Που είμαι στη νέα εποχή. Ένα χαρτί που έχει καεί. Το σύγχαμα που ζω το και δεν φτιάξει. Για να πεθαίνω στο κουπί με έχετε κλείσει στο κλουβί και έχω λυσάξει. Θεός φυλάξει. Σ' αυτό το πόλεμο που ζω είμαι στρατιώτης και μωρό. Τι άντεξες για μένα, ναι μητέρα. Να μεγαλώσω δεν μπορώ. Το γάλα σου είναι χημικό. Ετών 16. Με έχει πειράξει. Που είμαι στη νέα εποχή. Ένα χαρτί που έχει καεί. Το σύγχαμα που ζω το έχετε φτιάξει. Για να πεθαίνω στο κουπί με έχετε κλείσει στο κλουβί. Ετών 16. Ευχαριστούμε! Και τώρα ένα τραγούδι ευχή για όλους μας να είμαστε χαμογελαστοί και χαρούμενοι στη ζωή μας, γιατί η ροκ αυτή την περίοδο αυτό σημαίνει. Με όσα περνάμε να είμαστε χαρούμενοι. Λίγο ρυθμό παρακαλώ! Μέρες που γλιστρούν μέσα απ' τα χέρια σου. Πάνε μέρες που έχασα το γέλιο σου. Φτιάχνεις μέσα σου όνειρα μα είναι μικρά. Πόσο θέλω απόψε να σε δω όπως παλιά. Να γελάς, να γελάς, να γελάς. Να σε δω, να γελάς, να σε δω, να μου γελάς. Μια στιγμή κι αν χαθεί, τότε ο χρόνος θα πει το γιατί. Να σε δω, να γελάς, πάλι στιγμή και χαθεί, τότε ο χρόνος θα πει το γιατί. Σκέψεις που προδίδουν τα λόγια σου, σύννεφα μου κρύβουν το γέλιο σου. Φτιάχνεις τόσα κάστρα, μα κι αυτά μικρά. Πόσο θέλω απόψε να σε δω όπως παλιά. Να γελάς, να γελάς, να γελάς. Να σε δω, να γελάς, να σε δω, να μου γελάς. Μια στιγμή και χαθεί, τότε ο χρόνος θα πει το γιατί. Να
σε δω να γελάς, πάλι να χαμογελάς. Μια στιγμή κι αν χαθεί τότε ο χρόνος θα πει το γιατί. Να σε δω να γελάς, να σε δω. Να μου γελάς. Ευχαριστούμε, Παριστέρη! Ευχαριστούμε, Δήμαρχε! Δήμαρχε, καλησπέρα. Καλή επιτυχία, το λέμε και σίγουρα. Και θέλω να πω ότι εδώ η Κάρικα του Περιστερίου είσαστε πραγματικά πολύ τυχεροί που έχετε δήμαρχο το φίλο μου τον Αντρέα. Πολλοί δήμοι εν Ελλάδη ελίζουν να τον είχαν υποψήφιο δήμαρχο. Είστε λοιπόν πολύ τυχεροί και εύχομαι καλή επιτυχία που την έχει σίγουρα. Να είστε καλά. Σου
δώσει με δάκρυ θαλάσσι στα μάτια τα μεγάλα. Μου φίλησε βουβά τα χέρια τα κρύβα και βγήκε από τη σάλα. Δεν μπόρεσε κανείς το πόνο της να αντέξει κι ούτε ένα συγγενής να πει δεν βρήκε λέξη. Δεν μπόρεσε κανείς το πόνο της να αντέξει κι ούτε ένα συγγενής να πει δεν βρήκε λέξη. Σοφωνιάς στην άκρη της γωνιάς με το καημό τα γκάθη. Θυμήθηκε ξανά φεγγάρια μακρινά και το όνειρο που εχάθη. Μόλις έμαθα πριν από λίγο εδώ από το δικό σου τον Περιστεριώτη, τον ντράμερο που έχω εδώ, τον Γιάννη τον Σαρίκο Δήμαρχε. Εδώ είναι ο Περιστεριώτης. Έμαθα λοιπόν ότι έχεις ένα καταπληκτικό θέατρο κάτω από το Δημαρχείο. Αλήθεια. Θα πρέπει το χειμώνα να κάνουμε εκεί κάτι παραστάσεις για τον κόσμο, έτσι. Ε, το θέλετε. Το χειμώνα λοιπόν θα πάμε εκεί να μιλήσουμε. Πάμε. Στο βάθος, δίπλα στο βάθος, το μάτι μου.